Αυτό το αφήγημα για την ανάπτυξη, ιδιαίτερα στον κλάδο του τουρισμού, που είναι βέβαια πληττόμενο στις σημερινές συνθήκες και σίγουρα αγγίζει μια σειρά από ευρύτερους κλάδους. Όμως, επειδή το έχουν δει και οι εργαζόμενοι, νομίζω και αυτό απασχολούμε του Πειραιά πολύ καλά αυτό το πανηγύρι και από τα προηγούμενα χρόνια με την κρουαζιέρα και το πώς αναπτύχθηκε η κρουαζιέρα στον Πειραιά. Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε και νομίζω και η ίδια του Πειραιά το λέει, είναι ότι από τη στιγμή που πλέον οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι και στον κλάδο των ξενοδοχείων, του τουρισμού, ουσιαστικά λειτουργούν σαν συγκοινωνούν τα δοχεία μαζί μεταξύ τους. Οι μεγάλοι tour operator ουσιαστικά φέρνουν με τα περιβόητα προγράμματα, με τα βραχιολάκια, τους ανθρώπους από το εξωτερικό και πηγαίνουν σε συγκεκριμένα εστιατόρια, σε συγκεκριμένα ξενοδοχεία, σε συγκεκριμένους πολιτιστικούς αρχαιολογικούς χώρους. Καταλαβαίνετε ότι αυτοαπασχολούμενοι του Πειραιά δεν θα δουν ανταπόκριση σε αυτά τα πλαίσια μέσα σε αυτό ακριβώς το κλίμα που διαμορφώνεται. Δεν θα δουν τίποτα. Ακριβώς. Είναι κατανοητό.